θέμα που σχεδόν μονοπολεί το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη εδώ και περίπου ένα χρόνο. Και όχι τυχαία. Ουδέποτε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Αλλά και ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει απειληθεί τόσο έντονα η συνοχή της Ένωσης. Το προσφυγικό φαίνεται να βρήκε την Ευρώπη στην πιο ευάλωτη στιγμή της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η γενεσιουργός αιτία του προσφυγικού δεν είναι άλλη από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία που μένεται από τα τέλη του 2011. Ήταν τότε, μετά τα κινήματα της Αραβικής Άνοιξης στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, που η Συριακή αντιπολίτευση, μετά την άρνηση του Σύρου Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ να εγκαταλείψει την εξουσία, ξεκίνησε το Αντάρτικο. Οι συνθήκες στη χώρα επέτρεψαν παράλληλα τη γιγάντωση και της οργάνωσης που σήμερα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο ως Ισλαμικό κράτος. Η Συρία, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν από 2 χρόνια, είχε 17 εκατομμύρια κατοίκους. Οι μισοί εκτιμάται ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 6,3 εκατομμύρια πολίτες μετακινήθηκαν εντός της Συρίας και 4 εκατομμύρια εγκατέλειψαν τη χώρα. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την έναρξη του εμφυλίου έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 470.000 άνθρωποι, σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν τραυματιστεί, ενώ το προσδόκιμο ζωής υποχώρησε από τα 70 χρόνια το 2010 στα 55,5 το 2015. Η πλειοψηφία των Σύριων που έρχονται στην Ελλάδα, περίπου το 45%, δηλώνουν ότι φτάνουν κατευθείαν στη χώρα μας από τη Συρία. Ενώ ένα 25% απαντά ότι είχε ήδη μετακινηθεί και ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, μέσω της οποίας περνούν όλοι στα ελληνικά νησιά. Wait on the boat! We're coming! Wait! Take the baby, please! Από τα στοιχεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, προκύπτει ότι το 49% των Σύριων προσφύγων είναι άνδρες, το 32% είναι γυναίκες και το 19% παιδιά. Περίπου η μισή από τους ενήλικες είναι παντρεμένοι, ενώ ένας στους τρεις εργάζονταν σε τομείς παροχής υπηρεσιών, στην εκπαίδευση και στον κατασκευαστικό κλάδο. Το 15% δηλώνει ως προηγούμενο επάγγελμα τη μεταποίηση, την διοίκηση επιχειρήσεων και την υγεία. Το 94% των προσφύγων δηλώνουν βέβαια ότι εγκατέλειψαν τη χώρα τους λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, ενώ πολλοί από τους νεότερους ότι διέκοψαν επιπλέον και τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως μόνον οι Σύριοι. Σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που φτάνουν στην Ελλάδα, περίπου ένας στους τρεις, δηλώνουν Αφγανοί, στοιχείο που από πολλούς αμφισβητείται λόγω της κοινής γλώσσας που έχουν με τους Παστούν στο Πακιστάν, γεγονός το οποίο λέγεται ότι οι τελευταίοι εκμεταλλεύονται, δηλώνοντας και εκείνοι Αφγανοί. Υπάρχει τέλος ένα 16% προερχόμενο από το Ιράκ και ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά μετανάστες από μη εμπόλεμες περιοχές, όπως το Ιράν και χώρες της Αφρικής. Έχει ενδιαφέρον να μείνουμε για λίγο σε όσους δηλώνουν Αφγανοί, καθώς η ανθρωπογεωγραφία τους δεν έχει καμία σχέση με εκείνη των Σύριων. Κατά την ύπατη αρμοστία, το 80% είναι άντρες και στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μέχρι 24 ετών, ενώ το 50% εξ αυτών είναι ανήλικοι. Αν έρχονται απευθείας από το Αφγανιστάν, όπως υποστηρίζουν, έχουν διανύσει τουλάχιστον 4.500 χιλιόμετρα για να φτάσουν στα τουρκικά παράλια, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες ότι στις τάξεις τους έχουν παρισφρήσει και πολλοί Πακιστανοί, οι οποίοι απλά σκίζουν τα χαρτιά τους λίγο πριν φτάσουν στη χώρα μας. Για ακόμη μια φορά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ενώ το 2014 216.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη κυρίως μέσω της χώρας μας, ο αντίστοιχος αριθμός το 2015 ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο. Από αυτούς, οι 856.723 μπήκαν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενώ φέτος τα δεδομένα μοιάζουν ήδη ακόμη πιο δραματικά. Σε λιγότερο από 2 μήνες, και μάλιστα χειμερινούς, οι αφίξεις έχουν ξεπεράσει τις 122.000 και σχεδόν όλοι έρχονται μέσω των ελληνικών νησιών. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι από τις αρχές του 2016 την Ιταλία προτίμησαν ως πέρασμα μόλις 8.971 πρόσφυγες, ενώ μέσω Ισπανίας πέρασαν μόλις 458. Αποδεικνύεται δηλαδή ξεκάθαρα πια ότι το πέρασμα του Αιγαίου εξελίσσεται στο μοναδικό διάδρομο προς την Ευρώπη. Ποια νησιά επιλέγουν οι διακινητές, λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι.
Οι βασικές τους διαδρομές είναι μέσω Λέσβου, όπου μόνο το τελευταίο δίμηνο πέρασαν πάνω από 26.000 άνθρωποι, μέσω Χίου, όπου πέρασαν 9.300 άνθρωποι, και ακολουθούν η Σάμος, η Λέρος, η Κος και το Αγαθονήσι. Είναι χαρακτηριστικό το Αγαθονήσι των 180 κατοίκων δέχθηκε σε 1,5 μήνα 400 πρόσφυγες. Από τα νησιά επιβιβάζονται στα πλοία της γραμμής και φτάνουν στον Πειραιά, ενώ κάποιοι, οι λιγότεροι, επιλέγουν την Καβάλα μέσω του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από τα ελληνικά λιμάνια, και αφού οι διακινητές έχουν οργανώσει τα δρομολόγια εναντί αδράς αμοιβής, ταξιδεύουν με τουριστικά λεωφορεία και εκτέλ μέχρι τα βόρεια σύνορα, όπου φτάνουν στο γνωστό πια συνοριακό σταθμό της Ιδωμένης. Το ταξίδι για την Κεντρική Ευρώπη μέχρι να κλείσουν τα σύνορα γινόταν με τρένα. Είτε μέσω Ουγγαρίας, με προορισμό την Αυστρία και τη Γερμανία, είτε μέσω Κροατίας και Σλοβενίας, για άλλους επιθυμητούς προορισμούς. Η διανέωση επιχείρησε να καταγράψει πού έχουν οδηγηθεί όσοι ήδη τα κατάφεραν να φτάσουν στην Κεντρική Ευρώπη. Τα μόνα διαθέσιμα και όχι διασταυρωμένα στοιχεία είναι αυτά της Eurostat, τα οποία προκύπτουν και από τις αιτήσεις ασύλου. Το 2015 έγιναν περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις. Η Γερμανία δέχθηκε 476.620, ακολουθεί η Ουγγαρία με 177.135 και τρίτη η Σουηδία με 162.550. Στην Ελλάδα επισημαίνεται ότι έγιναν μόλις 13.197 αιτήσεις πολιτικού ασύλου όλο το 2015. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν βέβαια και το μέγεθος του προβλήματος. Η πρώτη απόπειρα συντονισμένης διαχείρισης του προσφυγικού από την Κομισιόν έγινε με το περίφημο σχέδιο μετεγκατάστασης 120.000 προσφύγων που εγκρίθηκε το προηγούμενο φθινόπωρο. Ήδη τότε αρκετοί έσπευσαν να υπογραμμίσουν πως πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό της προσφυγικής πραγματικότητας. Η δεύτερη, μεγαλύτερη ίσως απογοήτευση και απόδειξη του πόσο απρόθυμα είναι τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν την εθνική τους λογική και να δουν το θέμα στη βάση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ήρθε από την πορεία υλοποίησης ή μάλλον της μη υλοποίησης του σχεδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως τις αρχές του 2016, ο αριθμός όσων μετεγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, με τα βίας ξεπερνά τους 1.000. Το ταξίδι προς την Ευρώπη, εκτός από δύσκολο και εξαιρετικά δαπανηρό, αποδεικνύεται βέβαια συχνά και τραγικό για τους ανθρώπους που αναζητούν απλά μια καλύτερη τύχη. Τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, αλλά και εικόνες από τα αμέτρητα σχεδόν καθημερινά ναυάγια στα νερά της Μεσογείου, το επιβεβαιώνουν. Μόνον πέρσι, εκτιμάται πως 3.771 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Ανάμεσά τους και ο μικρός Αϊλάν, που έγινε σύμβολο αυτού του ταξιδιού και τραγική αφορμή για να συγκινηθεί η παγκόσμια κοινότητα. Και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, η ευαισθητοποίηση δεν μετουσιώθηκε σε πράξη. Το 2016 η εικόνα παραμένει το ίδιο τραγική. Στους δύο πρώτους μήνες του έτους, το θαλάσσιο πέρασμα από την Τουρκία στην Ελλάδα έχουν ήδη πνιγεί 410 άνθρωποι. Και μεταξύ αυτών, δεκάδες παιδιά.